Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη των παρεμβάσεων που προβλέπεται να γίνουν στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας για την ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση του. Ένα μεγάλο κτίριο, το οποίο επιδιορθώθηκε στοιχειοδός μετά τους σεισμούς του 1986, μετράει περίπου 60 χρόνια ζωής, είναι ακατάλληλο για να επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο είναι προορισμένο. Ήταν αναγκαίο να γίνει αυτή η ανακατασκευή. Το κτίριο αυτό θα γίνει ακόμα πιο τέλειο. Ανεξάρτητο ενεργειακά κτίριο και απολύτως φιλικό προς τους εργαζόμενους και στους πολίτες που θα επισκέπτονται το χώρο. Λοιπόν, διασφαλίσαμε και τα χρήματα. 10.700.000 ευρώ είναι τα χρήματα τα οποία έχουν διασφαλιστεί μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Είναι το 1/3 περίπου των χρημάτων τα οποία έρχονται στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο εκπρόσωπος της αναδοχοεταιρείας παρέδωσε στον Περιφερειάρχη την οριστική μελέτη, την οικοδομική άδεια και τα τεύχη δημοπράτησης. Θέλω να σας υποβάλω σήμερα και επίσημα τις μελέτες όπως έχει αναφέρει και ο κ. Πίκουλας. Εδώ υπάρχει η άδεια της υποβολής στο νόμο 4459 για την νομιμοποίηση του κτηρίου. Υπάρχει η οριστική μελέτη του κτηρίου και ταυτόχρονα η άδεια, η οικοδομική άδεια από την ΙΔΟΜ και για όλες τις μελέτες βέβαια, τα αρχιτεκτονικά, τα στατικά και τα μηχανολογικά και, υπάρχουν και τα τεύχη δημοπράτησης. Άρα, από τη μεριά μας είμαστε χαρούμενοι που σας παραδίδουμε τις μελέτες όλες και πιστεύουμε να δημοπρατηθεί το ταχύτερο δυνατόν. Το κτίριο πλέον είναι νόμιμο. Βέβαια, νομιμότατο.